Πάμε τώρα, Βαγγέλη Καράλη, σε εσένα, γιατί μία καθηγήτρια κατήγγειλε το βιασμό της από τον προϊστάμενό της. Είναι ακόμη μία υπόθεση που σοκάρει, που βλέπουμε εργασιακή σεξουαλική κακοποίηση. Μάλιστα, κατά την δίκη, η καθηγήτρια, περιγράφοντας όλα αυτά που συνέβησαν, ξέσπασε σε λυγμούς. Μπορούμε χαρακτηριστικά να αναφέρουμε κάποια πράγματα που υπόθηκαν στο δικαστήριο από την καθηγήτρια, λέγοντας ότι ένιωθα τα χέρια του και την ανάσα του επάνω μου και αηδίαζα, έκλαιγα και φώναζα, «Κύριε Διευθυντά, σταματήστε, σας παρακαλώ μέχρι εδώ, σταματήστε». Πρόκειται για μια υπόθεση που συνέβη το Σεπτέμβριο του 2021, με θύμα μία 46χρονη καθηγήτρια και φερόμενο θήτη έναν 63χρονο καθηγητή, διευθυντή μάλιστα σχολείου, όπου σύμφωνα με την υπόθεση πρόκειται για μια καταγγελία που συνέβη στην Λάρισα, όπου κατά την βραδινή του έξοδο με τον προϊστάμενό της, το διευθυντή δηλαδή, έπεσε θύμα βιασμού. Μάλιστα. Ο κατηγορούμενος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, είχε αφαιθεί ελεύθερος, αξίζει να πούμε, με περιοριστικούς όρους, ενώ ταυτόχρονα τέθηκε σε αργία από το Υπουργείο Παιδείας, ωστόσο με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Λάρισας παραπέμφθηκε σε δίκη. Μάλιστα. Αναμένουμε Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της δίκης.